ευρωπαϊκά επίπεδα. Οι αποκαλύψεις αυτές οδήγησαν τις κυβερνήσεις σε έρευνες, μηνύσεις, ενώ ταυτόχρονα εξανάγκασαν τις εταιρείες να συμφωνήσουν στην επικύρωση μιας παγκόσμιας συνθήκης για την καταπολέμηση της παράνομης διακίνησης τσιγάρων. Υψηλής τεχνολογίας εμπόριο. Ειδικού ενδιαφέροντος είναι η ανάπτυξη της βιομηχανίας αντιγραφής καπνού και τσιγάρων. Ενώ κάποτε το ζήτημα αυτό αποτελούσε ένα αμεληταίο πρόβλημα, σήμερα παράνομα εργοστάσια στην Κίνα, την Παραγουάη, την Ανατολική Ευρώπη κατασκευάζουν δισεκατομμύρια τσιγάρα όπως Marlboro, Camel και άλλα, αποτελώντας μια ανεξέλεκτη βιομηχανία που δεν μπορούν να εντοπίσουν και να αντιμετωπίσουν οι διοκτικές αρχές. Πολλά από τα τσιγάρα αυτά παρασκευάζονται από χειρίστες ποιότητας καπνό, γεμάτα σκόνη, πίσα και ασυνήθιστα υψηλά επίπεδα νικοτίνης. Πυγματοληπτικοί έλεγχοι απέδειξαν ότι τα τσιγάρα περιείχαν προϊόντα που θα μπορούσαν να μειώσουν περαιτέρω το προσδόκιμο της ζωής ενός βαρύ καπνιστή, όπως είναι πριονίδια, βαριά μέταλλα, φυτοφάρμακα, αρσενικό, δηλητήριο τοκτικών αλλά και ανθρώπινα περιττώματα. Λόγω της ποιότητας, όπως προκύπτει από χημικές αναλύσεις που έκανε το εργαστήριο το ειδικό στη Δράμα, προκύπτει ότι είναι άκρος επικίνδυνα, πραγματικά σκοτώνουν. Γιατί μέσα έχουν απορρίμματα, έχουν σκόνες, έχουν άχρηστα προϊόντα της καπνοβιομηχανίας, έχουν βαρέα μέταλλα, έχουν αγροτοβιοχημικά προϊόντα, περιττώματα, φίλτρα κακής ποιότητας, όλα εκείνα τα οποία προκαλούν ανεπανάρτητες ζημιές, καρκίνο, σοβαρές ζημιές στον άνθρωπο. Αυτά μιλάμε για τα τσιγάρα, τα λαθρέα, τα οποία είναι τα παραποιημένα, δεν είναι όλα παραποιημένα τα τσιγάρα. Ένα μεγάλο ποσοστό όμως είναι παραποιημένο. Εγώ είχα βρει, όταν ήμουν υπουργός, κουπόνια να παράγονται σε εργαστήρια. Τότε είχα εντοπίσει ένα εργαστήριο που είχε παραγωγή γύρω στα 100 εκατομμύρια δραχμές τότε. Έτσι. Κουπόνια και ταινίες γνησιότητας. Γι' αυτό είχα ζητήσει να πάμε στο σύστημα το γραμμογραφικό. Έτσι. Για να μπορεί να έχει ταυτότητα το φάρμακο. Έτσι. Εδώ στα τσιγάρα, τα λαθρέα είναι πάρα πολύ εύκολο να γίνει αυτό. Το ζήτημα των λαθρέων τσιγάρων έχετε εντοπίσει από πού κυρίως προέρχονται και ποιοι είναι αυτοί που το διακινούν? Από τις κατασχέσεις τσιγάρων που έγιναν τη χρονιά που πέρασε, το νούμερο είναι σημαντικό. Έχουν κατασχεθεί 300 εκατομμύρια τεμάχια. Είναι πολλές οι χώρες που έρχονται από την Κίνα, από το Μαυροβούνι, από άλλες χώρες που προσφέρονται για να κάνουν το λαθρεμπόριο. Δεν περνάνε μόνο μέσα από την Ελλάδα, καταλήγουν και στην Ελλάδα. Εμείς έχουμε, όπως ξέρετε, πόσες εκατοντάδες χιλιόμετρα παράλια. Κατά κύριο λόγο διαθαλάσσεις. Και κατασκευές τους μπορεί να είναι οπουδήποτε. Από Αφγανιστάν, Πακιστάν, Ιράκ, Ιράν. Και δεν είναι μόνο τσιγάρα τα οποία έχουν παραχθεί προς εξαγωγή από αυτά τα κράτη και καταλήγουν, δηλαδή αφορολόγητα και καταλήγουν αφορολόγητα επίσης σε μια αγορά, είναι και μαϊμούδες. Μαϊμούδες. Όταν λέτε δηλαδή, μαϊμούδες τσιγάρο. Μάλμπορο παραποιημένο κατασκευασμένο στο Αφγανιστάν, ας πούμε. Ή στη Ρωσία, ή δεν ξέρω πού. Τι έχουμε? Λαθρία και διακίνηση τσιγάρων παραποιημένων. Άρα τα άρα δεν είναι παραποιημένα, παράγονται στις καπνοβιομηχανίες. Στην Ελλάδα, στο εξωτερικό, από επίσημες ιδιωτικές καπνοβιομηχανίες. Εδώ παρατηρήθηκε από ό,τι λένε οι ιδιωτικές αρχές, και εδώ καπνοβιομηχανίες παράγουν τσιγάρα, γίνονται εικονικές εξαγωγές. Γιατί όταν εξάγονται δεν πληρώνει δασμό. Και κυκλοφορούν μετά στο ελεύθερο εμπόριο. Άρα, για να το διευκρινίσουμε. Δεν αυτό, μπορώ να πω εγώ αυτό ότι γίνεται εν γνώση των καπνοβιομηχάνων, αλλά γίνεται όμως αυτό. Οι καπνοβιομηχάνες ανησυχούν πάρα πολύ εδώ στην Ελλάδα για το φαινόμενο και προσπαθούν. Αλλά όμως δεν έχουμε αποτελέσματα. Ο κ. Σούλας, ο οποίος είναι ο Γενικός Γραμματέας Διαφάνειας, αφήνει σαφείς αιχμές για εμπλοκή ακόμη και των ελληνικών καπνοβιομηχανιών σε αυτήν την παραγωγή παράνομων τσιγάρων, είτε για εξαγωγές και μετά να ουσιαστικά χρησιμοποιούνται εδώ πέρα μέσα στην αγορά, με αποτέλεσμα και να υπάρχει διαφυγή εσόδων στη φορολογία, αλλά και για κάποια προϊόντα τα οποία μπορεί να είναι και κάποιες αμφιβόλου ποιότητας. Εάν υπάρχουν αποδείξεις, να τις φέρει ο κ. Σούρλας και να προχωρήσει η διαδικασία για την καταδίκη των υπαιτίων. Τα άλλα όλα τα ακούω από τον αυτή και βγαίνω από το άλλο. Υπάρχουν σαφή δείγματα και προϊόντα, πακέτα τσιγάρων που πολλούνται αριστερά-δεξιά σε λαϊκές αγορές
Και αν θέλετε, έχουμε στα χέρια μας ένα τέτοιο, το οποίο φέρει την ένδειξη για εξαγωγές αποκλειστικά. Δεν ξέρω για εξαγωγές αποκλειστικά, αλλά αυτό που λέτε δεν σημαίνει τίποτα. Δεν σημαίνει. Μα πολλούνται χωρίς να φέρουν τα πέρα του φόρου. Όλα τα προϊόντα υπόκειται σε δόλο και σε απάτη. Λοιπόν, αυτό δεν σημαίνει συμμετοχή της καπιταλοβιομηχανίας. Αυτό σημαίνει ότι αυτός ο οποίος το πήρε για εξαγωγή στην Πολταβία το παναεισήγαγε στη χώρα. Παρανόμως. Για εικονικές όμως εξαγωγές μιλάει ο κ. Σούλας. Δεν το λέει τυχαία. Υπάρχουν εικονικές εξαγωγές. Εικονικές εξαγωγές σημαίνει δηλαδή να προορίζεται για εξαγωγή και να μην βγει ποτέ από τη χώρα. Ακριβώς. Αυτό, εάν γίνει, συμμετέχουν και οι αρμόδιες αρχές. Λέτε δηλαδή ότι είναι μια συναυτουργία. Για να μην βγει από τη χώρα, θα πει ότι οι αρμόδιες αρχές δεν έκανε τη δουλειά τους. Τι μέτρα λαμβάνονται όμως για να παταχθεί το λαθρεμπόριο των καπνικών προϊόντων? Το πρόβλημα λύνεται με δύο τρόπους. Το ένα είναι τα ολοκληρωμένα συστήματα εχνηλασίας. Είναι ένα σύστημα εφοδιαστικής αλυσίδας, ηλεκτρονικό, το οποίο δεν επιδέχεται παραχαράξεις. Και μπορεί να παρακολουθείς όλη την πορεία από εκεί που παράγεται το τσιγάρο μέχρι τον καταναλωτή ή από εκεί που εισάγεται το τσιγάρο. Αυτό είναι ένα σύστημα που έχει σε πολλές χώρες δοκιμαστεί και πιστεύω ότι αν το είχαμε εφαρμόσει θα είχαμε καλύτερα αποτελέσματα. Θα ανεβάσει το κόστος όμως των τσιγάρων. Θα πει στο ειδικό φόρο κατανάλωσης. Επιπλέον ειδικό φόρο. Επιπλέον, ναι. Άμα καπνίσει, θα υποστήσει και τις συνέπειες. Ναι, δεν χρειάζεται. Έχουν άλλη άποψη κατά. Δεν θα χρειαστεί. Να την έχουν και να έχουν και την υγεία τους, αλλά να την υπερασπίζονται με δικά τους χρήματα όμως. Όχι να καπνίζουν και να πληρώνουν οι άλλοι μη καπνιστές τα νοσήματα, τα πνευστικά και τα άλλα τα οποία υφίστανται από την απόλαυση του τσιγάρου. Αν θες να απολαύσεις κάτι, θα το πληρώσεις κιόλας. Έχει γίνει λόγος για την ηλεκτρονική ιχνηλασία των πακέτων από την προέλευση και τη χώρα κατασκευής στον προορισμό. Βεβαίως θα εφαρμοστεί, διότι το προβλέπει και η νέα οδηγία, η οποία προσφάτως ψηφίστηκε. Όμως, θέλω να σας επιστήσω την προσοχή ότι αυτά όλα τα συστήματα θα παρακολουθούν την κίνηση ποιων προϊόντων? Των νομίμως παραγωμένων. Όχι το μη νομίμως παραγωμένων. Δηλαδή, όλες αυτές οι μαϊμούδες που θα έρχονται, θα εξακολουθήσουν να έρχονται, δεν υπόκειται σε κανένα σύστημα tracking and tracing. Tracking and tracing θα αφορά τα προϊόντα τα οποία θα παράγονται στα καπνεργοστάσια νομίμως και θα παρακολουθούμε την πορεία τους μέχρι την τελικό παραλήπτη. Από εκεί και πέρα όμως όλα τα άλλα τα προϊόντα τα οποία εισάγονται παρανόμως ή κατασκευάζονται παρανόμως και εισάγονται εδώ στη χώρα και καταναλύσκονται, δεν πρόκειται να υπόκειται σε αυτή την παρακολούθηση. Η απώλεια εσόδων. Δηλαδή από αυτή την ιστορία του tracking and tracing, το οποίο υποστηριζόμενο από τελευταία τεχνολογία και το οποίο θα είναι και ιδιαίτερα επιβαρυντικό για το κόστος των καπνομηχανιών, ένα μικρό κομμάτι του λαθρεμπορίου θα αντιμετωπιστεί. Το μεγαλύτερο μέρος θα μείνει ανέπαφο. Σας δηλώνω κατηγορηματικά και έχει αποδειχθεί περιτράνως όλα αυτά τα χρόνια και σε όλες τις χώρες. Όταν υπάρχει μεγάλη απόσταση μεταξύ της λιανικής τιμής των ομίμως πωλουμένων προϊόντων και της αγοραστικής δύναμης του μέσου καταναλωτή, το λαθρεμπόριο ανθεί. Προχωράει το Υπουργείο, όπως μιλήσαμε τον κύριο Μαυραγάνη, στην έκδοση της σχετικής υπουργικής απόφασης για την εγκατάσταση αυτής της ταινίας των νέων προδιαγραφών. Θα πρέπει να υπάρχει όμως και μια ηλεκτρονική υποδομή σε όλη τη χώρα ή όχι, σε όλες τις χώρες, σύστημα, τις υπάρχουν συστήματα τα οποία έχουν είναι εγκατεστημένα. Εγκατεστημένα και με πολύ καλά και από χρόνια, πάρα πολλά χρόνια. Υπάρχει άλλο. Υπάρχει άλλο. Υπάρχει η τοποθέτηση των X-ray, ακτίνες. Πού? Περνάνε σε όλα τα τηλωνία και σε όλες τις εισόδους της χώρας. Ακόμη και αν αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να γίνεται και παραλιακά, γιατί οι ακτές της Ελλάδος είναι πολύ μεγάλες και δεν μπορούν να ελεγχθούν. Έχουμε συγκεκριμένα τελωνία. Ναι, αλλά πολλά από τα εμπορεύματα πηγαίνουν σε άλλα σημεία. Υπάρχουν και κινητά που μπορεί να πάνε. Από όπου περνάνε εμπορεύματα από το εξωτερικό, δεν περνάνε παντού. Τα λαθρέα περνάνε βεβαίως. Αλλά αυτά εδώ περνάνε μέσα σε κοντέινερ, μέσα από τον κανονικό δρόμο. Εάν έχουμε τοποθετήσει μηχανήματα X-ray που ακτινογραφούν το περιεχόμενο,
μπορούμε τότε να αποφύγουμε το λαθρεμπόριο. Άρα γιατί δεν τοποθετούν τα μηχανήματα αυτά? Αυτό δυστυχώς είναι μια μάλια αμαρτωλή.